Γύρω στο Νοέμβριο θα προκηρυχθούν τα σχέδια βελτίωσης, αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή της πρώτης δόσης για το πρόγραμμα των νέων γεωργών, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η διαδικασία θα τρέξει με την ίδια ταχύτητα που έγινε η αξιολόγηση για το πρόγραμμα των νέων γεωργών, ενώ θα γίνει και η αξιολόγηση για το επόμενο πρόγραμμα εξυγχρονισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά και με αξιολόγηση από τις περιφέρειες και συγκεκριμένα της ΔΑΟΚ. Όσο αφορά για τα επόμενα σχέδια βελτίωσης, πολλοί ρωτάτε το πότε θα ανοίξει αυτή η πλατφόρμα για να κάνετε τις επενδύσεις σας. Περίπου τον Νοέμβριο μήνα, τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, με την επικοινωνία που είχα με την διαχειριστική αρχή του Υπουργείου και μάλιστα τον κύριο Παπαγιαννίδη, παρότι που είχαμε συζητήσει ότι αυτό το πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει ήδη τρέξει, η δέσμευση του Υπουργείου και της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι περίπου στο τέλειο Οκτωβρίου να μπορέσουν οι παραγωγοί να προετοιμάζονται, δηλαδή θα βγει η προδημοσίευση για να προετοιμάζονται. Και σε αυτό το σημείο καλό τους νέους μας ανθρώπους, κυρίως τα νέα παιδιά, αλλά και όλες τις ηλικίες μέχρι 61 ετών, γιατί η πρόσκληση αυτή θα είναι όπως και η προηγούμενη πρόσκληση του 2018-19, ό,τι αφορούσε τότε τα σχέδια βελτίωσης, έτσι και αυτή η πρόσκληση θα υπάρξει με κάποιες μικρό διαφορές, να μπορέσουν σιγά σιγά οι νέοι μας, αλλά συνολικά οι αγρότες να προετοιμάζονται για τις επενδύσεις τους στον αγροτικό τομέα. Και αυτό που θα τους έλεγα κιόλας σήμερα έτσι δημόσια, ότι δεν είναι μόνο οι γεωργικοί ελκυστήρες και τα παρελκόμενα, αλλά μήπως σκεφτούν και κάποιες καινοτομίες, μήπως σκεφτούν κάποια σχήματα συνεργατισμού ώστε να τυποποιήσουν το αγροτικό τους προϊόν, να το μεταποιήσουν, διότι εκεί ίσως πάσχουμε. Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου αναμένεται η πληρωμή της πρώτης δόσης των νέων αγροτών, σύμφωνα με τον Υπουργό, μετά τις φοδρές αντιδράσεις για την αργοπορία που υπήρχε. Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων για το πρόγραμμα νέων αγροτών, με βάση και τον αριθμό τους, ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ, ενώ άμεσα προχωρούν και οι πληρωμές. Όπως και με το πριν της πρώτης εγκατάστασης, τις επόμενες ημέρες θα πληρωθούν οι πρώτοι νέοι αγρότες, επειδή πάρα πολλά νέα παιδιά ρωτούν πότε θα γίνει η πληρωμή. Η πληρωμή θα γίνει σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση θα είναι αυτή που οι 1.224 που έχουμε υπογράψει τις προηγούμενες ημέρες ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για να... Αυτοί που είναι οι επιτυχόντες, εξετάζονται οι ενδυνάμει δικαιούχοι που είναι αρκετοί και κάποιες ενστάσεις, όπου αυτοί θα εξεταστούν περίπου το Σεπτέμβριο μήνα, οπότε περίπου αρχές Οκτώβρη θα γίνει και η πληρωμή των υπόλοιπων που έχουμε υπολογίσει ότι θα είναι περίπου 650 άτομα και στη συνέχεια, εάν υπάρξει μια πίστοση για τους επιλαχόντες που δεν υπάρχουν ακόμα τα χρήματα, περίπου στην περιφέρειά μας θα είναι 140 με 150 άτομα επιλαχόντες. Βέβαια, το επόμενο διάστημα θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα νέων αγροτών που έχει προκηρυχθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας, τόσο σε ό,τι αφορά το συνολικό του προϋπολογισμό, 520 εκατομμύρια, όσο και σε ό,τι αφορά το ύψος του ποσού που θα λάβει κάθε δικαιούχος, που φτάνει έως και τις 40.000 ευρώ.